Τρέχουν οι φορείς για να προλάβουν τις εξελίξεις στον τομέα των πλημμυρικών φαινομένων, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα σχέδια διαχείρισης αυτών των κινδύνων. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αυτό είναι το χρέος μας. Αν δεν ετοιμαστούμε ως δήμοι, ως φορείς, ως περιφέρεια κυρίως, δεν είμαστε άξιοι για αυτό που μας έχει αναθέσει ο κόσμος. Όπως σημείωσαν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα διαβούλευσης της πρώτης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης, τα επόμενα χρόνια τα φαινόμενα πλημμυρών θα είναι έντονα. Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αν δεν αντιμετωπιστεί με μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων, διευθέτησης των ρεμάτων, αυτά δεν τα κάνει ο κόσμος, τα κάνει η περιφέρεια, τα κάνει ο Δήμος, τα κάνει το κράτος. Αν λοιπόν εμείς δεν τα ετοιμάσουμε, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και τότε δεν μπορούν να διορθωθούν. Στην Κρήτη έχουμε ένα παράδοξο. Τη μια πνιγόμαστε και την άλλη δεν έχουμε νερό να πιούμε. Αυτό πώς. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις, αλλά είναι πολύ πιο ραγδαίες. Που σημαίνει ότι όταν βρέχει έντονα, πλημμυρίζει ο κόσμος και δυστυχώς τα νερά φεύγουν γρήγορα στη θάλασσα και έτσι δεν εμπλουτίζονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 40 και το 60, ότι θα έχουμε πιθανόν περισσότερα νερά σε μικρότερο χρόνο. Δηλαδή, δεν θα προλαβαίνουμε να τα μαζεύουμε και δεν θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε λόγω της ποσότητας και της μεγάλης ταχύτητας που θα έχουν όταν τρέχουν στα ρέματα. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, ενώ παρουσιάστηκαν και οι χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας της Κρήτης. Έχουμε καταγράψει όλες τις πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, έτσι, τις ζημιές που έχουν γίνει, έχουν κωδικοποιηθεί οι πλημμύρες σοβαρές και μη σοβαρές. Στην περιοχή του Μαλευζίου φαίνεται ότι τα νερά θα είναι περισσότερα. Στον Ξεροπόταμο και στον Γαζανό ποταμό, όπως και στον Καρτερό. Και σε άλλες περιοχές όπως τα Βραμιανά θα είναι λιγότερες για τα επόμενα, για την περίοδο των 50-100 χρόνων. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε περισσότερα νερά σε κάποιες περιοχές σε λιγότερο χρόνο και σε άλλες περιοχές δυστυχώς θα έχουμε πολύ λιγότερα νερά. Οι απόψεις και οι προβληματισμοί που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, ενώ την ίδια ώρα οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή τους μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι έχει πολλά προβλήματα η Κρήτη, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε μοντελοποιήσει και εκτιμούμε ότι με τα μέτρα τα οποία θα προταθούν τα επόμενα χρόνια η πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα με καινούργια έργα να προστατεύσει τον κόσμο από τις επικείμενες πλημμύρες που δυστυχώς περιμένουμε τα επόμενα χρόνια.